Τώρα που με την ομάδα σου εντοπίσατε το πρόβλημα της καθημερινότητας ή της τοπικής σας κοινότητας που θέλετε να λύσετε στο πλαίσιο του διαγωνισμού του Generation Next, ήρθε η ώρα να αναπτύξετε την ιδέα σας για τη λύση του και να φτιάξετε την απαραίτητη κατασκευή ή εφαρμογή. Η διαδικασία ανάπτυξης της ιδέας σας μπορεί να βασιστεί στη μέθοδο που ονομάζεται Design Thinking. Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη για την επίλυση προβλημάτων και βασίζεται στην κατανόηση των ανθρώπινων αναγκών. Με τη δημιουργία νέων ιδεών, παρέχεται η δυνατότητα να βρεθεί μια καινούρια λύση μέσω της πρακτικής εφαρμογής και της δοκιμής. Το Design Thinking αναπτύσσεται σε 5 βήματα που περιλαμβάνουν έννοιες όπως κατανόηση προβλήματος, έρευνα, απλοποίηση, διερεύνηση πιθανών λύσεων, σχεδιασμός, δοκιμή κτλ. Τα βήματα αυτά είναι Empathize, ενσυναίσθηση. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις με την ομάδα σου είναι να κατανοήσετε σε βάθος το πρόβλημα που επιλέξατε να λύσετε. Στην κατανόηση θα σας βοηθήσει η επικοινωνία με ειδικούς και άτομα που επηρεάζονται άμεσα από αυτό. Έτσι θα αποκτήσετε μια καλύτερη αντίληψη του προβλήματος. Define, ορισμός του προβλήματος. Στο βήμα αυτό, πρέπει με την ομάδα σου να συγκεντρώσεις τις πληροφορίες που συλλέξατε και να βρείτε τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται. Πολύ βοηθητικό θα είναι στη διαδικασία αυτή να θέσετε κάποιες ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων θα σας οδηγήσουν στην περαιτέρω κατανόηση του προβλήματος. Με τον τρόπο αυτό, θα φτάσετε σε ένα σαφή προσδιορισμό του προβλήματος που θα βοηθήσει στην έβρεση κατάλληλων λύσεων. Ideate. Σύλληψη ιδεών. Αφού έχετε κατανοήσει και προσδιορίσει το πρόβλημα, ήρθε η ώρα να συζητήσετε τις ιδέες σας. Το γεγονός πως είστε μια ομάδα με ξεχωριστά άτομα θα σας βοηθήσει να εξετάσετε διαφορετικές οπτικές για να καταλήξετε στην καταλληλότερη και πιο πρωτότυπη λύση. Κάθε ιδέα έχει σίγουρα θετικά και αρνητικά σημεία. Μην ξεχνάς όμως πως ίσως ένας συνδυασμός ιδεών μπορεί να μειώσει τα αρνητικά και να απογειώσει τα θετικά. Prototype. Υπόδειγμα. Έχοντας στο μυαλό σας τις προτινόμενες λύσεις, έφτασε η στιγμή να σχεδιάσετε την κατασκευή ή την εφαρμογή που θα εφαρμόζει τη λύση. Τεστ. Έλεγχος. Το τελευταίο βήμα αφορά στον έλεγχο της λειτουργικότητας της λύσης που καταλήξατε. Μπορείτε να εντοπίσετε τυχόν αδυναμίες της λύσης σας και να τις βελτιώσετε. Σίγουρα όσα αναφέρθηκαν δεν αποτελούν μία απλή διαδικασία. Και να θυμάστε πως τα βήματα είναι δυναμικά. Εκτελώντας κάποιο, ίσως χρειαστεί να γυρίσετε σε κάποιο προηγούμενο. Ακολουθώντας τα βήματα, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσετε τη δική σας πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα λύση στο πρόβλημα που επιλέξατε. Ανυπομονούμε λοιπόν να τη μοιραστείτε μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!